Καλημέρα κύριε Φάμελε. Καλημέρα, καλημέρα και στη Focus, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στο κράτος σας. Δεν σας κρύβω ότι τις δύο τελευταίες μέρες είχαμε Κούλογλου και Χρυσόγονο, πολύ απολογητικούς εδώ στον Focus, θα έχετε διαβάσει γιατί έχουν παίξει δηλώσεις τους σε όλα τα sites. Έκαναν λόγο για λάθη μεγάλα, τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει, αλλά τέλος πάντων τώρα βρισκόμαστε σαν άλλο φεγγάρι. Αυτό μας είπανε. Δεν ξέρω αν τα διαβάσατε δηλαδή. Και ο Κούλογλου, ο οποίος είπε δεν έπρεπε να ρίξουμε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Και ο Χρυσόγονος, ο οποίος είπε μεγάλο λάθος η επιλογή Βαρουφάκη στο συγγνώμη. Πρώτο διάστημα. Έπρεπε να ρίξουμε, έπρεπε να, κάνει, να τον αφήσουμε να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Αυτό είναι πράγμα. Ναι, σας άκουσα. Ναι. Φαντάζομαι τα διαβάσατε κιόλας εκτός από το να το ακούσατε. Δεν θέλετε να σχολιάσετε τους συναδέλφους μου? Όχι, όχι. Θέλω να έρθουμε λίγο στον Φεβρουάριο του 2010. Γιατί δεν με ρωτάτε καλύτερα για την άποψή μου, για να σας πω και πού βρισκόμαστε και πώς φτάσαμε ως εδώ. Γιατί... Α, θέλετε. Εγώ νόμιζα θέλετε να αποφύγετε. Α, μα τι λέτε. Ωραία. Ωραία. Κούλογλου. Κακώς λέει, δεν αφήσαμε να ολοκληρώσει τη βρώμικη δουλειά ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Στέλιος Κούλογλου. Θέλετε λοιπόν ότι. Κοιτάξτε κύριε Βενιέρη. Ναι. Τα έχω διαβάσει όλα αυτά. Δεν ανέλαβα την ευθύνη να είμαι υποψήφιος για το κοινοβούλιο χωρίς να έχω την τόλμη να απαντάω και να εκτίθεμαι και να κρίνομαι από τους συμπολίτες μου, ιδιαίτερα μιας και μιλάμε με ένα στρατό της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι ως συμπέρασμα, γιατί καλό είναι να βγάζουμε και ένα συμπέρασμα. Η χώρα βρίσκεται σε μια πολύ πολύ καλύτερη θέση από ό,τι βρισκόταν και τον Δεκέμβριο του 2014 και τον Φεβρουάριο του 2015. Τα ταμεία δεν είναι άδεια, η χώρα δεν είναι αναξιόπιστη. Η χώρα έχει ολοκληρώσει υποχρεώσεις, είναι δημοσιονομικά και αναπτυξιακά σε τελείως διαφορετική τροχιά και το πολιτικό της δυναμικό συνομιλεί με την Ευρώπη, με τους ηγέτες του Νότου, με τους πρωθυπουργούς όλης της Μεσογείου, αλλά και με παγκόσμιους ηγέτες από τελείως διαφορετική θέση. Η οικονομία μπορεί να δώσει πλέον προοπτική στους Έλληνες, η συμφωνία μπορεί να φέρει εργασία. Άρα, ναι, πολύ καλά κάναμε και είμαστε, έχουμε αναλάβει αυτή την ευθύνη, γιατί η χώρα ήταν σε μια τραγική κατάσταση και η κοινωνία ακόμα περισσότερο. Άρα ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Σπίρτζης, ο οποίος χθες δήλωσε ότι γιορτάζουμε την έξοδο από την κρίση, κατά τον κύριο Φάμελο έχει δίκιο. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση που η χώρα μπορεί να δημιουργήσει πλέον εργασία και οικονομία. Οι θετικοί ρυθμοί έχουν απεικονιστεί στους αριθμούς και πρέπει να αλλάξουν την καθημερινότητα. Προσπαθώ να έχω τη δική μου έκφραση. Καλά κάνω. Συναδέλφου, τους ακούω με σεβασμό. Καλά κάνω. Ο κύριος Μπαλαούρας χθες πάντως είπε ότι ιτηθήκαμε, λέει, σε ό,τι αφορά τα μνημόνια. Η ελληνική κοινωνία ιτήθηκε καταρχήν πρώτα απ' όλα γιατί δυστυχώς είχαμε δώσει την διακυβέρνηση σε κυβερνήσεις που κάναν κακό στη χώρα και κάποιοι είχαν και σκοπό να ενισχύσουν λίγα μικρά και ισχυρά συμφέροντα. Ενώ μικρά σε πλήθος. Αυτό έκανε πολύ μεγάλο κακό στη χώρα. Η χώρα μας ιτήθηκε από τα μνημόνια γιατί έπεσε σε μια πολύ μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση. Και πρέπει να πω ότι από αυτή την κρίση πρέπει να βγούμε. Είπα ότι υπάρχουν σινιάλα, υπάρχει πολλή δουλειά. Πρέπει να το ζήσουμε όμως τώρα αυτό. Να ζήσει ο Έλληνας ξανά την περίοδο που με προκοπή φτιάχνει το βιό του, την οικογένειά του και προχωράει. Κύριε... Το ζήσαν μάλλον οι παππούδες μας και οι γονείς μας, εμάς μας το μεταφέρανε. Mm-hmm. Κύριε Βενιέρη, είμαστε περίπου στην ίδια γενιά στην πόλη, μεγαλώσαμε. Mm-hmm. Ήταν μια προκομμένη περίοδος που νιώσαμε στις οικογένειές μας. Αλλά τώρα πρέπει αυτό να γυρίσει στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι σε μια περίοδο κατήφιας και ασφυξίας. Και πρέπει να βγει και νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε και καταφέρνουμε βήμα-βήμα. Είπατε νωρίτερα ότι είμαστε σε καλύτερη θέση και είπατε μάλιστα ότι τα ταμεία δεν είναι άδεια. Το τελευταίο δίμηνο έχουν φύγει με capital controls, δεδομένα, 2,5 δις από τους λογαριασμούς μας. Συνεπώς, τα ταμεία, τα δημόσια είναι άδεια και οι πολίτες δεν έχουν χρήματα, φαντάζομαι. Όχι, ακριβώς το αντίθετο λέω, κύριε Βενιέρη, και καλό είναι να το δείτε. Πείτε μου, 2,5 δις έχουν φύγει από τις τράπεζες, είναι επίσημα στοιχεία. 20.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν τον Ιανουάριο, 29, συγγνώμη. Άρα, δηλαδή, μήπως από τη μία πλευρά προσπαθείτε να εξοραίσετε την κατάσταση, από την άλλη, οι άλλοι να την θεωρήσουν κατάμαυρη και κάποιοι από εμάς λέμε τώρα και οι μεν και οι δε μας δουλεύουν. Αυτό αναρωτιέμαι. Κοιτάξτε, εσείς ως δημοσιογράφοι θα κάνετε τη δουλειά σας και θα ψαχτρύνει το κοινό. Πάνω στα στοιχεία, 2,5 δις έχουν φύγει από τις τράπεζες. Γιατί έφυγαν τα χρήματα αυτά? Άρα, λοιπόν, με capital control, δεν έχω τη δυνατότητα να τα βγάλω όλα τα λεφτά μου. Βγάζω κάθε 15ήμερο 800 ευρώ και παρόλα αυτά φύγαν 800 δις. Δεν είναι έτσι, κύριε Βενιέρη, δεν είναι έτσι. Επιτρέψτε μου να σας πω, γνωρίζοντας και λίγο ακριβώς το θεσμικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει απώλεια χρημάτων από τα δημόσια έσοδα και μάλιστα για πρώτη φορά σήμερα το κράτος μας πλησιάζει να κλείσει με πλεόνασμα δημοσιονομικό 3% και με θετικό ρυθμό ανάπτυξη σε κλείσια βάση.
η ροή καταθέσεων η οποία περιγράφεται αφορά καταθέσεις που ήρθαν στη χώρα μετά το capital control και γι' αυτό το λόγο έχουν ελευθερία κίνησης. Και είναι τμήμα αυτών που ήρθαν μετά τα capital control. Άρα δεν έχουν φύγει περισσότερα από όσα έχουν έρθει και δεν είναι αυτά τα οποία έρθουν στο capital control. Νομίζω πρέπει να είμαστε ακριβείς στην τεχνική περιγραφή, γιατί δεν πρέπει να δημιουργούμε εντυπώσεις. Εγώ ξέρω επίσης να σας πω ότι ο δείκτης κεφαλαιακών επενδύσεων, σας λέω έναν όρο που δεν ξέρω αν τον έχετε καταγράψει στα στοιχεία σας, δηλαδή τα πάγια κεφάλαια στη βιομηχανία έχουν διπλάσιο ποσοστό, διψήφιο ποσοστό αύξησης. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Εμένα πάντως μου δίνουν κάποιες πληροφορίες όλα αυτά ότι η αρχή της οικονομίας που είναι ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας επανεπενδύουν στη χώρα. Επειδή είμαστε στην ίδια περιοχή, κύριε Φάμελ, μάλιστα εσείς είστε. Συγγνώμη λίγο, κύριε Αγαπητέ μου. Θα πείτε, όχι, εδώ είπατε κάτι. Είστε στην. Δεν μου αφήνετε να απαντήσω. Ωραία. Όσον αφορά την εργασία, ο Ιανουάριος, επειδή λήγουν οι συμβάσεις του επιτυχιακού προσωπικού των Χριστουγέννων και των Εορτών, είναι ένας πίνας ο οποίος έχει πάντα αρνητικό πρόσημο. Γι' αυτό και αυτό παρουσιάζεται τις πρώτες 5 μέρες του Ιανουαρίου, μετά τα φώτα δηλαδή λήγουν κάποιες εποχιακές συμβάσεις και ήδη υπάρχει ένα μεγάλο κύμα της τάξης των 20.000 προσλήψεων από τις 10 Ιανουαρίου μέχρι το τέλος. Έχω παρακολουθήσει τα στοιχεία του Εργάνη. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως φαίνονται όλα τα πράγματα στην περιορισμένη ανάγνωση που κάποια μέσα και η αντιπολίτευση αναπαράγουν. Εγώ θέλω να δείτε ότι το συνολικό στοιχείο εργασίας του 2016 ήταν πολύ θετικότερο από το παρελθόν, με αύξηση εργασίας. Αυτό είναι. Ένα έτος. Δηλαδή, ο κύριος Φάμελος λέει ότι ο πλούτος που παρήχθη το 2016 είναι προϊόν της εργασίας και των επενδύσεων, φαντάζομαι, και του ιδιωτικού τομέα, γιατί από εκεί παράγεται ο πλούτος. Δηλαδή, πέρσι είχαμε επενδύσεις οι οποίες έφεραν χρήματα. Αυτό, κοιτάξτε, αγαπητέ μου κύριε Φάμελε, είπατε νωρίτερα, αλλά να πω την ερώτηση για να τη συνδυάσουμε αυτήν. Επειδή ζούμε πραγματικά στον ίδιο νόμο. Εντάξει, εγώ έχω άλλη άποψη από εσάς χρόνια. Εγώ είμαι της αγοράς, είμαι φιλελεύθερο μυαλό. Σέβομαι τις απόψεις σας, σέβομαι τα πάντα, αλλά θέλω τον ιδιώτη να επενδύει. Επειδή ζείτε στην Θεσσαλονίκη, εκλέγεστε εδώ, είστε υπουργός βέβαια, πείτε μου λίγο. Έχετε δει πολλές επενδύσεις στη Θεσσαλονίκη εδώ και 2 χρόνια? Λοιπόν, να σας πω κάτι. Γιατί έχω καφέ και μπαράκια και γυράδικα βλέπω. Όχι. Ναι, για πείτε μου, έχετε δει. Αυτό το τομέα της οικονομίας, αλλά επιτρέψτε να σας πω κάτι. Αυτό το οποίο ανέφερα είναι ότι ο ρυθμός της οικονομίας, της παραγωγής και άρα του πλούτου, της υπεραξίας, της εργασίας, πέστε το όπως θέλετε, είχε μια ελαφριά αύξηση το 2016, είναι περίπου 0,3%, πολύ ελαφριά, την πρώτη θετική μετά από 7 χρόνια. Τα δημοσιονομικά έσοδα είπε ότι έχουν 3% που είναι μεγάλο, δηλαδή το ταμείο μπορεί να πληρώσει με συντάξεις σχολεία και νοσοκομεία, γιατί έχουμε πάρα πολλά χρήματα μαζέψει από φοροδιαφυγή που δεν κυνηγάγανε μέχρι τώρα οι προηγούμενοι, από καταθέσεις που πλέον φορολογούνται ακόμα και με επιστροφή χρημάτων από εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτό και μπράβο σας, αν το πετύχατε. Λέω από πλούτο λεφτά υπάρχουν, κύριε Φάμελε. Από εκεί θα έρθουν τα χρήματα. Η φοροδιαφυγή τελειώσει κάποια στιγμή. Τα δημοσιονομικά. Πάμε λίγο τώρα στο πλούτο. Σας λέω της παραγωγής, ας το πούμε. Σας λέω λοιπόν ότι στον κλάδο με τον οποίο ασχολούμε και αφορά παραδείγματος χάρη τις επενδύσεις σε ενεργειακούς τομείς, όπως παραδείγματος χάρη την επέκταση φυσικού αερίου, την οποία κάνουμε τώρα με επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου και στο Φίληρο και στο Χορτιάτι και στη Χαλκιδόνα που θα είμαι αύριο με τους βιομηχάνους της περιοχής και στην, αν δεν καλάω, στην Αιγαία Τριάδα και στον Τρίλοφο, αλλά και στις Σέρες και στο Κιλκής και στη Βέρεια, είναι επενδύσεις ενεργειακές μαζί με ιδιωτικά κεφάλαια από την Ιταλία που δίνουν φτηνό καύσιμο και στον επιχειρηματία και στον πολίτη. Επίσης, έχουμε πάει και έχουμε ξεκινήσει μονάδες σε συνεργασία ακόμα και με την Κίνα στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου με ηλεκτρονική τύπωση ενδυμάτων που δεν υπήρχε μέχρι τώρα σε αυτό το επίπεδο στη χώρα μας, που χρησιμοποιούμε τεχνογνωσία και του παραγωγού ενώ του βιομήχανου και των εργαζομένων και των μηχανικών της χώρας και πλέον έρχονται ολόκληρες περιφέρειες και επενδύουν στη χώρα μας και στο ύφασμα ξανά. Σας έδωσα 2 παραδείγματα στα οποία προσωπικά ήμουν παρόν για να σας πω ότι υπάρχουν ενδείξεις άλλης στροφής στην οικονομία και υπάρχουν ακόμα και σταθμοί υγροποιημένου αερίου που θα πουλάνε πλέον ακόμα και στην κίνηση. Σας λέω πράγματα του δικού μου Υπουργείου, όπως και ένταξη έργων και υγρών αποβλήτων για να έχουμε και δουλειά αλλά και καθαρό περιβάλλον περίπου 2 δις μέσα στο 2017. Αυτή είναι η πραγματική οικονομική παραγωγή η οποία μπορεί να τροφοδοτήσει. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλούς τομείς. Σήμερα το βράδυ θα έχω συνάντηση με όλους τους βιοτέχνες στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης και τους επαγγελματίες, γιατί εγκαθιστούμε το ηλεκτρικό μητρό αποβλήτων, ώστε να έχουμε και στον τομέα των αποβλήτων νέα εργασία, δηλαδή την κυκλική οικονομία, με επαναχρησιμοποίηση και όχι με χωματερές ρέματα και μπάζα παντού. Αυτό είναι το διαφορετικό μοντέλο της ανάπτυξης. Δεν είπαμε ότι θα φέρουμε εδώ πέρα κάποιον
που θα μοιράζει, που λέει ο λόγος, δολάρια ή ευρώ στους δρόμους. Mm-hmm. Δουλειά θέλουμε να φτιάξουμε για νέους επιστήμονες περισσότερο, για τα παιδιά που δράσουν και θέλουμε να μείνουν στην Ελλάδα να δημιουργήσουν εργασία, κύριε Βενιέλη. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει ζήτημα της κυβερνητικής συνοχής των 153, παρόλο που ο Δήμητρος ο Καμένος είπε κάποια πράγματα τις τελευταίες μέρες, αλλά τα προσπερνώ. Δεν θα έχετε θέμα να ψηφιστεί ό,τι είναι να ψηφιστεί από τη Βουλή, και ας είναι απέναντι σε αυτά που λέγατε ως πρότιμος κάποιες ημών. Ημών με ύψιλο. Δεν έχουμε, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή ακόμα κάτι για να ψηφιστεί και δεν νομίζω... Το περίγραμμα νομίζω ότι είναι σαφές. Κοινωνία. Δεν χρειάζεται ένα περίγραμμα, δεν χρειάζεται μια συζήτηση προς την κοινωνία η οποία, παραδείγματος χάρη, να δημιουργεί ανησυχία είτε αν θα ψηφιστεί, αν θα εφαρμοστεί κάτι. Ξέρουμε σίγουρα από τις δηλώσεις και του κ. Μοσκοβησίου ότι αυτό που θα εφαρμοστεί δεν θα έχει κόστος για τον Έλληνα πολίτη. Μπορεί να έχει επίπτωση στο ΦΠΑ ή στον ΕΝΦΙΑ και μεταφορές στο φορολογικό μείγμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πάμε 2 χρονιές ακόμα καλά, όπως είχαμε το 2016, ότι θα έχουμε μόνο ό,τι λέει η επιστολή Τσακαλώτου. Το πλεόνασμα της οικονομίας επιστρέφει στη φοροελάφρυνση και στο κοινωνικό κράτος. Αυτή είναι η δική μας ατζέντα. Τα προηγούμενα ήταν η ατζέντα του κ. Σόιμπλε, του κ. Μητσοτάκη, τα μνημόνια, τα ασφυκτικά, οι απολύσεις, ο πληθυσμός της εργασίας. Εμείς λέμε ότι κερδίζει το κράτος γυρίζει σε φοροελάφρυνση και σε κοινωνικό κράτος. Αυτή είναι η δική μας ατζέντα. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ απλή.